Ελπίζουμε το χαμόγελο της πρώτης ώρας να διατηρηθεί μέχρι το τέλος του σχολείου, που θα είναι περίπου 1,5 μήνα. Μια ήρεμη μέρα σήμερα, εντάξει, λίγο στην αρχή, έτσι με τα χαρτιά στο χέρι, όλα τα παιδιά μέχρι να καταφέρουν να μπουν, υπήρξε λίγο μια πολύ μικρή καθυστέρηση στις πόρτες. Αλλά γενικά ήταν μια ήρεμη ημέρα, ένα πολύ ωραίο πρωινό για μας και για τα παιδιά. Mm-hmm. Είχαμε και κάποια μικρά παρατράγουδα, μια πολύ μικρή μειονότητα γονέων οι οποίοι αρνούνται να κάνουν self-test τα παιδιά τους. Αλλά πρόκειται για πολύ μικρό ποσοστό, ιδίως στην πόλη μας. Είναι ένα νούμερο που δεν μπορούμε να κάτσουμε να το σχολιάσουμε παραπάνω. Τους καταλαβαίνουμε, καταλαβαίνουμε και τις αγωνίες τους, αλλά ποτέ δεν θα βάλουμε τα παιδιά μας να διακινδυνεύσουν τις ζωές τους για να πετύχουμε εμείς αυτό που πιστεύουμε. Mm-hmm. Ο αγώνας των γονέων είναι κάτι πολύ χωριστό από τα παιδιά. Τα παιδιά θα είναι σχολείο, θα είναι με τους μαθητές, με τους δασκάλους, θα μαθαίνουν και οι γονείς με τα πιστεύω μας και με τις ιδέες μας δίπλα θα παλεύουμε για ένα καλύτερο σχολείο. Mm-hmm. Το ένα όμως δεν θα αντικρούει το άλλο. Και μακάρι βέβαια τα σχολεία μέχρι και το τέλος να μείνουν ανοιχτά, κύριε Κουτσαφτάκη, έτσι. Αν και για να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε μεγάλη φοβία, γιατί είδαμε με τα λύκεια 2 εβδομάδες ανοιχτά πόσα τμήματα είχαν κλείσει, πόσα κρούσματα είχαν βρεθεί. Εμείς ως γονείς και τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τώρα είναι και θέμα της πολιτείας να καταφέρει επιτέλους να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να καταλάβει τις αναγκαιότητες της εποχής και επιτέλους να λάβει ένα από τα μέτρα που τους έχουμε προτείνει, ας επιλέξει όποιο θέλει, ώστε να βελτιώσει την κατάσταση των παιδιών εντός των σχολείων, να βοηθήσει τις οικογένειες, τους εκπαιδευτικούς, ώστε να υπάρξει έστω και τώρα μια ομαλότητα και σίγουρα το Σεπτέμβριο να μην πάμε με τις ίδιες συνθήκες να ανοίξουμε σχολεία. Ούτως ή άλλως δεν είσαστε από εκείνους που λένε κλειστά σχολεία, λέτε με μέτρα ασφαλείας, σωστά μέτρα ασφαλείας, τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά και για τον καλό των παιδιών. Τα σχολεία υπάρχουν για να μορφώνουν τα παιδιά μας. Υπάρχουν γιατί θέλουμε τα παιδιά μας αύριο στην κοινωνία να είναι μορφωμένοι άνθρωποι που θα μπορούν να προσφέρουν αλλά και θα μπορούν να διεκδικούν ό,τι καλύτερο για αυτά και για το μέλλον τους. Άρα κλειστό σχολείο δεν μπορεί να νοείται στον 21ο αιώνα. Το κλειστό σχολείο είναι κάτι που προωθεί δυστυχώς η κυβέρνηση, γιατί με τα μέτρα που παίρνει δεν κάνει τίποτα για να τα κρατάει ανοιχτά. Δυστυχώς είμαστε οι μόνοι που φωνάζουμε εμείς και οι εκπαιδευτικοί ότι τα σχολεία πρέπει να είναι πάντα ανοιχτά. Mm-hmm. Πάντα με μέτρα βέβαια. Σαφέστατα. Γι' αυτό και το είπα έτσι, ότι είσαστε από εκείνους που λέτε ότι τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά για τον καλό των παιδιών, αλλά με εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα και τα οποία θα έπρεπε να είχε πάρει από την αρχή η πολιτεία, χωρίς τα παιδιά και οι γονείς, αλλά κυρίως τα παιδιά, να ζήσουν όλα αυτά τα οποία έζησαν μέσα σε ένα σπίτι, μέσα από την τηλεκπαίδευση και όλα τα υπόλοιπα. Είπατε στην αρχή, όταν εγώ σας είπα μακάρι να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία, μιλήσατε λίγο πολύ για το φόβο που υπάρχει έτσι όπως τα πράγματα αυτή την ώρα διαχειρίζονται. Πώς αυτός ο φόβος καταγράφεται, τι είναι αυτό που σας φοβίζει πολύ περισσότερο? Μας φοβίζει το ιστορικό που έχουμε από τις 2 εβδομάδες των ανοιχτών ηλικίων, μας φοβίζει το ιστορικό που έχουμε από τα ειδικά σχολεία και με όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Και κυρίως μας φοβίζει το ότι βλέπουμε ένα Υπουργείο και μια τοπική διοίκηση εδώ, οι οποίοι ανάλγητα προσπαθούν να εφαρμόσουν κάποιες οδηγίες, που ενώ βλέπουν ότι στην πράξη δεν βγαίνει το σύστημα, αυτοί επιμένουν σε αυτή τη λανθασμένη τακτική. Πώς? Τι εννοείται δηλαδή? Κοιτάξτε, από την αρχή της χρονιάς φωνάζουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από 15 παιδιά ανά τάξη. Έχουν περάσει 9,5 μήνες και σε καμία τάξη πουθενά στην πόλη μας δεν έχουμε δει κάποια αλλαγή. 9,5 μήνες κανείς τους δεν κατάφερε να βρει έστω και μία τάξη. Δεν καταφέραν να βρουν ούτε ένα παραπάνω εκπαιδευτικό ώστε να μοιραστούν τα παιδιά. Δεν καταφέραν να προσλάβουν ούτε μία καθαρίστρια για να είναι λίγο πιο καθαρά τα σχολεία. Δεν καταφέραν να βρουν ένα λεωφορείο παραπάνω ώστε να μην συνοστίζονται τα παιδιά που μεταφέρονται. Βλέπετε, απλά πράγματα που οι μήνες που έχουν περάσει δεν δικαιολογούν το γεγονός ότι δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτά δεν είναι δικές μας προτάσεις. Δεν ξυπνήσαμε οι γονείς ένα πρωί να καταστρώσουμε ένα σχέδιο πώς θα φύγουμε από αυτή την κρίση και από αυτή την πανδημία. Είναι απόψεις των ειδικών. Όσο αυτοί δεν ακούν τους ειδικούς, πώς θέλουν εμείς να είμαστε συνεπείς, και αν θέλετε και ακόμα περισσότερο, να ξεφύγουμε σαν κοινωνία από τον κίνδυνο? Δηλαδή σήμερα, μισό λεπτό, δηλαδή σήμερα τα παιδιά πήγαν στο σχολείο, αλλά αυτό που λέγεται καθαριότητα, έτσι όπως πρέπει να είναι η καθαριότητα, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη απολύμανση, γιατί πάνω στην προσπάθειά μας να καθαρίσουμε πάρα πολύ καλά, περάσαμε κάποιες στιγμές όπως άκουγα τους χημικούς να λένε, τους επόπτες υγείας να λένε, και σε λανθασμένο τρόπο απολύμανσης των σχολείων. Άρα λοιπόν δεν είχαμε εκείνη την καθαριότητα, παρά το γεγονός ότι ήταν
τόσο μεγάλο διάστημα τα σχολεία κλειστά. Εμείς μιλάμε για την καθαριότητα. Πράγματα. Ένα παιδί, ένα φρανείο, 1,5 μέτρα απόσταση παιδιού από παιδιού, ανοιχτά παράθυρα, γιατί πρέπει να υπάρχουν παράθυρα στις τάξεις, και να μην χρησιμοποιούνται οι υπόγεια με μικρά παραθυρά και να μην χρησιμοποιούνται τυφλές τάξεις. Γιατί ξέρετε, στο παρελθόν όλα αυτά εμείς τα δημιουργήσαμε εντός των σχολείων. Και σήμερα δυστυχώς λουζόμαστε τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης. Έχουμε εργαστήρια στα ΕΠΑΛ που 10 και 15 παιδιά συνοστίζονται σε μία τάξη 8 και 10 τετραγωνικών. Αυτά δεν τα διορθώσαμε όλους αυτούς τους μήνες. Και το πληθυντικό τον βάζουμε γιατί ακριβώς έτσι λειτουργεί το σύστημα. Και οι γονείς επιτρέψαμε να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση. Να υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια προβλήματα. Και δυστυχώς τώρα, έστω και εκ των υστέρων, πρέπει όλα αυτά να λυθούν. Τώρα αυτό που λέτε και να επιρρύπτεται ευθύνες και σε εσάς συνολικά είναι μια άλλη διάσταση που δίδεται. Εμείς το επιτρέψαμε αυτό όπως λέτε. Ναι, εμείς δεν είμαστε της λογικής ότι θα τους βάλουμε όλους απέναντι. Εμείς παλεύουμε για το καλό των παιδιών μας, παλεύουμε για το μέλλον τους. Και οποιοδήποτε όμως δεν βοηθάει, αυτός πάει τον εαυτό του απέναντι. Γιατί εμείς χρόνια φωνάζουμε για τα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν, για τις ελλείψεις που δεν έχουν αναπληρωθεί και κανείς, ενώ μας ακούνε και συμφωνούν μαζί μας, δεν έχει προσπαθήσει να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Μεγάλα τμήματα, καθαριότητα, μεταφορά. Διαπιστώσατε σήμερα ότι τα παιδιά και η μεταφορά τους με τα λεωφορεία ήταν παιδιά το ένα δίπλα στο άλλο και όχι με εκείνη την απαραίτητη απόσταση που χρειάζεται. Μα και βέβαια, από την αρχή της χρονιάς η μεταφορά των παιδιών τόσο με τα αστικά λεωφορεία όσο και με τα μισθωμένα οχήματα γίνεται με όρους προ-πανδημίας. Και για να μην μιλήσουμε για τα ειδικά σχολεία, όπου εκεί η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη, γιατί τα παιδιά θα έπρεπε και για άλλους λόγους να χρήζουν πολύ ιδιαίτερη μεταχείριση. Και δυστυχώς εμείς βλέπουμε μια κοινωνία που στην ουσία στηβάζει τα παιδιά και τα μεταφέρει ακριβώς σαν να μετέφερε εμπορεύματα. Κύριε Κουτσαφτάκη, λειτουργικά, για να συνεχίσουμε μέσα στα σχολεία, εκείνες οι ώρες ανατάξη, ανατμήμα που θα πρέπει να γίνεται ένα διάλειμμα, έτσι όπως τουλάχιστον το λέγανε μέχρι, τέλος πάντων, πρότινος. Πώς? Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε έτσι και αλλιώς δεδομένο ότι το WebEx δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Το λέγαμε εξ αρχής. Δεν είναι το διδακτικό μέσο το οποίο μπορεί να αναπληρώσει πλήρως τα κενά των παιδιών. Έχουμε όμως τώρα μια κατάσταση όπου αρκετοί εκπαιδευτικοί, λόγω ότι η παιδική σταθμή είναι κλειστή, φέτος, αυτή τη βδομάδα δεν θα προσέλθουν για μάθημα. Το Υπουργείο δεν έχει φροντίσει ούτε καν για αυτά τα κενά να μεριμνήσει ώστε τα παιδιά να συνεχίσουν να πρόσκοπτουν έστω και τώρα για να μπορέσουν να καλύψουν έστω και αυτό το κομμάτι της ύλης που οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι ικανό να καλυφθεί μέχρι τέλη του Ιούνιου. Εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να καλυφθεί και δεν μπορεί να καλυφθεί γιατί το ζήτημα δεν είναι απλά να διδαχθεί. Το ζήτημα είναι να κατανοηθεί. Ιδίως για τα παιδιά της πρώτης Δευτέρας Δημοτικού που πρέπει να κατανοήσουν βασικές δεξιότητες. Το να καταφέρουν μέσα σε 2 μήνες να μάθουν γραφή και ανάγνωση καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που δεν είναι εφικτό. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα πολύ μεγάλα παιδιά, τα οποία καλούνται να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις σε λίγες μέρες. Ή αν θέλετε να προετοιμαστούν για τις πανελλήνιες τα παιδιά της Δευτέρας ή της πρώτης με την Τράπεζα Θεμάτων. Αφήστε το, άλλη μεγάλη ιστορία. Ακριβώς. Δεν μπορεί να λέμε ότι σε 20 μέρες θα καλύψουμε κενά μηνών και να λέμε ότι είμαστε ρεαλιστές. Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Ρεαλισμός θα ήταν να κάνανε ενισχυτική διδασκαλία. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ρεαλισμός θα ήταν να καλύπταν όλα τα κενά. Και το λένε... Όταν ήδη εχθές η Δασκαλική Ομοσπονδία μιλάει για 15.000 κενά στη χώρα μας. Είμαστε Μάη μήνα. Δυστυχώς, οι μόνοι ρεαλιστές σε αυτή την κατάσταση είμαστε οι γονείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουμε καθημερινά τα προβλήματα και έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τοπική διοίκηση και μια κυβέρνηση, οι οποίοι είναι ουτοπιστές και όχι ουτοπιστές πιστεύοντας σε κάτι καλύτερο, απλά προσπαθώντας να λύσουν τα προβλήματα με τον τρόπο που εξυπηρετεί μονάχα αυτούς. Τώρα, για να καταλάβω και να γυρίσουμε σε εκείνο το πρώτο που είπατε, όταν σας ρώτησα, είπατε μια ήρεμη μέρα, μακάρι τα χαμόγελα να διατηρηθούν μέχρι και το τέλος της ημέρας αυτής, αλλά έτσι όπως σας ακούω, μάλλον πρέπει να πάω σε εκείνο ως συμπέρασμα, ελευθερή μετάφραση θα μου πείτε, κύριε Κουτσαφτάκη, μέχρι... Εχθές μόνο είχαμε σχεδόν 900 κρούσματα βεβαιωμένα. Όχι, για άλλο λόγο το είπα. Από δηλώσεις των γονέων. Ναι, το ξέρω αυτό. Μια δημόσια δομή έκανε αυτή την διενέργεια. Εάν σε αυτά τα τεστ που δηλωθήκαν χθες δεν είχαν ξεχάσει να συμπεριλάβουν τους σχολικούς τροχονόμους, εάν δεν είχαν παραλείψει να βάλουν μέσα τους ανθρώπους που είναι ιδιοκτήτες των κηλικίων γιατί τους θεωρούν επιχειρηματίες,
για τι νούμερο θα μιλάγαμε και πόσα τμήματα θα ανοίγανε τελικά σήμερα. Εσείς, εμάς αυτή είναι η φοβία μας. Εσείς σωστά το λέτε. Ελεύθερη μετάφραση έλεγα από τη δική μου την πλευρά, αλλά δεν το ολοκλήρωσα για να μην παρεξηγηθούμε, κύριε Κουτσαφτάκη. Μακάρι το χαμόγελο αυτό, για να ξεκινήσω από εκεί που ξεκινήσατε, να διατηρηθεί μέχρι και το τέλος του επόμενου μήνα, οπότε και θα λειτουργούν τα σχολεία. Αυτό ήθελα να πω. Μακάρι. Να λειτουργούν ακριβώς όλα τα τμήματα, με όλα τα παιδιά, χωρίς κενά, χωρίς αστερίσκους στη μάθηση. Έτσι, έτσι. Κάτι που, να πούμε την αλήθεια, δεν λειτουργήσε ούτε και τα προηγούμενα χρόνια όμως. Mm-hmm. Τα κενά είναι διαχρονικό φαινόμενο, ο συνωσιμός τάξης είναι διαχρονικό φαινόμενο. Έτσι. Και ότι οι γονείς τρέχουμε για τα παιδιά είναι και αυτό διαχρονικό φαινόμενο.